Καλησπέρα σας. Τα καταφέραμε, κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Ή μπορεί και όχι. Μάλλον δεν τον ακούμε. Λοιπόν, για να αποκατασταθεί, εγώ λέω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να αποκατασταθεί. Τώρα με ακούτε? Ναι. Τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά. Άρα ακούγομαι μάλλον από τον υπολογιστή, αλλά ναι, πείτε μου. Ναι, ακούγεστε με ηχό λίγο, βέβαια, κύριε Τσουκαλά. Ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Τρεις μέρες πριν από τη στιγμή που θα πρέπει να μπούμε σε φάση περισυλλογής και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στην κάλπη. Τι πρέπει να κάνουμε μπροστά στην κάλπη? Κοιτάξτε, έχουμε δύο διακυβεύματα. Ένα είναι οι πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις, αλλά υπάρχει και η ανάγκη να διορθωθεί η ασυμμετρία που σήμερα χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα, η απουσία στην ουσία ουσιαστικής αξιωματικής αντιπολίτευσης και η ανάγκη την επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές να υπάρχει το πολιτικό υποκείμενο εκείνο που θα μπορεί με όρους νίκης να απειλήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, όχι με μια αυτοαναφορικότητα, αλλά γιατί είναι μια αποτυχημένη κυβέρνηση η οποία σπαταλά τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου. Και βέβαια, εμείς σαν Πασόκ δεν θέλουμε να είμαστε δεύτεροι για να πάρει το Πασόκ μια ρεβάνς για 15 δύσκολα χρόνια που πέρασε. Πρέπει να κυβερνηθεί προοδευτικά η χώρα. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές και αυτό περνάει μέσα από την ενίσχυση του Πασόκ, που σήμερα είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εκπροσωπήσει την κεντροαριστερά και τη δημοκρατική παράταξη. Και αυτό γιατί είναι το μόνο κόμμα που έχει κεντροαριστερή ηγεσία, είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να απαντήσει στις τρεις γιατί, πολύ μεγάλες ανάγκες. Κύριε Τσουκαλά, το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κεντροαριστερή ηγεσία, θα σας πει κάποιος. Γιατί το λέτε αυτό? Εσείς θεωρείτε ότι έχει? Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει. Ναι. Ο κ. Κασελάκης δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με την κεντροαριστερά, ούτε με τη δημοκρατική παράταξη. Αν μπορούσαμε κάπου να τον χαρτογραφήσουμε, εγώ θα έλεγα είτε ότι εκφράζει έναν απρόσημο λαϊκισμό, ή αν μπαίναμε σε εκείνο που πραγματικά πιστεύει ότι είναι ένας δεξιόστροφος πολιτικός, κεντροδεξιός, με πάρα πολλά κοινά στην ιδεολογία με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, ο ίδιος έχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα αξιοπιστίας, διότι λέει κάθε φορά διαφορετικά πράγματα. Άρα δεν μπορεί κανείς να ξέρει ακριβώς τι είναι εκείνο που πιστεύει, εκτός και αν δεν πιστεύει τίποτα στην ουσία. Μένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, για παράδειγμα, ότι έκανε μια κριτική στον Πρωθυπουργό όσον αφορά τα περισσιακά του στοιχεία, τα σπίτια του Βολτέρου, όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί και στα οποία εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν τα ακούω, αλλά όλα αυτά είναι γνωστά πάρα πολλά χρόνια. Αυτό όμως δεν μπορούσε να γίνει ο Κασελάκη τα προηγούμενα χρόνια, να ήθελε να γίνει υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη στο παρελθόν, να έγραφε άρθρα υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη, να έλεγε ότι είναι το μεγαλύτερο άστι της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα μου δημιουργεί μια στην ουσία σύγχυση το ότι ξαφνικά το 2024 αυτό τον ενοχλούν, ενώ δεν τον ενοχλούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Τώρα βεβαίως εσείς έχετε πίστη για τη δεύτερη θέση στο Πασό Κίνημα Αλλαγής, αλλά και οι δημοσκοπήσεις, κάτι άλλο λένε, οι περισσότερες τουλάχιστον, κύριε Τσουκαλά, δίνουν το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη θέση. Πώς τα βλέπετε εσείς αυτά? Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αν δείτε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αναποφάσιστοι έχουν μεγαλύτερη εγκύτητα, μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλέξουν το Πασό. Και αυτό σημαίνει ότι και από εμάς πρέπει να κλιμακώσουμε τις επόμενες τρεις μέρες, αλλά σημαίνει και κάτι ακόμα. Και εγώ απευθύνομαι στο σύνολο των ψηφοφόρων και λέω το εξής. Οι ψηφοφόροι, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια, με βάση την προηγούμενη πολιτική χωροταξία, θεωρούσαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ και τον επέλεγαν, πρέπει σήμερα να αντιληφθούν ότι δεν έχει καμία σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη με την αριστερά, την κεντροαριστερά, και ότι αν θέλουμε να υπάρχει στη χώρα δημοκρατική παράταξη που να εκφράζει την κοινωνική πλειοψηφία, τον μικρομεσαίο, τον αγρότη, τον μισθωτό, τον κόσμο της εργασίας, τον νέο που θέλει να δημιουργήσει και δεν μπορεί να βρει δικαίωμα στη στέγη, στην εργασία, το εκφράζει μόνο τον ΠΑΣΟΚ και πρέπει να ρίξουν πάλι ΠΑΣΟΚ, αλλά πρέπει και ο κεντρός ψηφοφόρος, ο οποίος επιλέγει με βάση την οικονομική προσδοκία και την παραγωγικότητα και τις ευκαιρίες, πρέπει να σκεφτεί, θέλει την επόμενη φορά να έχει μόνο μία επιλογή ή θέλει να έχει δύο επιλογές? Γιατί η μία επιλογή έχουμε δει τον τελευταίο ένα χρόνο ότι σημαίνει αναποτελεσματικότητα, σημαίνει αλαζονία, σημαίνει λαφυραγώγηση του κράτους. Άρα και ο μεσαίος χώρος, αν θέλει την επόμενη μέρα, στις επόμενες εκλογές, να έχει δύο επιλογές, να έχει ένα σοβαρό και στιβαρό πολιτικό σύστημα υγιές με εναλλαγή, η λύση είναι τώρα και πάλι ΠΑΣΟΚ. Πάντως και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, κύριε Τσουκαλά, συμμετείχε και το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι ήσασταν επιλογή, αλλά ο ψηφοφόρος έριξε την ψήφο του στη Νέα Δημοκρατία. Παρουσιαζόταν μια τεχνητή πόλωση
όπου έδειχνε μέχρι δύο μέρες πριν δύο κόμματα που συναγωνίζονταν για την εξουσία. Άρα ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που δεν ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει να κυβερνάει, φαινόταν ότι η άλλη λύση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ τελικά απεδείχθη ότι ουδέποτε υπήρχε αυτή η σύγκρουση, έχασε με 20 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν που δεν υπάρχει αυτό και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στον χώρο κεντροαριστεράς, θα πρέπει να σκεφτούν ποια πολιτική δύναμη είναι εκείνη η οποία μπορεί την επόμενη ημέρα να εγγυηθεί την ανασύνδεση του χώρου χωρίς ηγεμονισμούς, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με όλους μαζί, αλλά με πολιτικούς όρους, με όρους υγιείς. Δεν μπορεί η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία να είναι το lifestyle. Εμείς πιστεύουμε στο προτείο της πολιτικής. Πιστεύουμε ότι η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, οι εργασιακές σχέσεις που σήμερα έχουν γίνει λάστιχο, οι συντάξεις οι οποίες σήμερα είναι κουτσουρεμένες και εμείς μιλάμε ξεκάθαρα για επαναφορά του ΕΚΑΣ, επαναφορά του δικαιώματος στα αναδρομικά των συνταξιούχων, κατάργηση φορά αλληλεγγύη, κατάργηση προσωπική διαφορά, επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων, επαναφορά δικαιώματο μονομερού προσφυγή στη διαιτησία, επαναφορά προστασία πρώτη κατοικία. Αυτέ είναι πολιτικέ απαντήσει. Η μείωση των έμεσων φόρων δεν είναι το lifestyle η απάντηση σε αυτά που περνάει σήμερα ο ελληνικό λαό. Και βέβαια, πώ θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, πώ θα στηρίξουμε τι υποδομέ. Ήρθα στην Κρήτη τρει φορέ στην εκστρατεία αυτή και είδα την πολύ μεγάλη έλλειψη οδικά δίκτυα, την υποστελέχωση στα κέντρα υγείας και το πώς η Κρήτη, ένας ευλογημένος τόπος που μπορεί να συνδυάσει και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα αλλά και την τουριστική ανάπτυξη, χάνει δυνατότητες από μια πολιτική σας που έχουμε, οδηγεί σε υστέρηση. Κύριε Τσουκαλά, σας έχουμε ακούσει ειδικά για την Κρήτη να μιλάτε για ένα συνεκτικό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης. Θα μας το οριοθετήσετε λίγο, έτσι θα μας το σκιαγραφίσετε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να στηρίξουμε όχι μόνο τις πρωτεύουσες των νομών, αλλά και τους ορεινούς όγκους και τις κομοπόλεις. Πώς μπορούμε ακόμα και με διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές να φέρουμε επενδύσεις στην Κρήτη και κυρίως πώς θα μπορέσει η Κρήτη με αυτό το φοβερό φυσικό και ζωικό πλούτο που έχει να αποτελέσει έναν αγροδιατροφικό πυρήνα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα βεβαίως, κύριε Τσουκαλά, εμείς εδώ δεν είμαστε καν στο μεταφορικό ισοδύναμο. Ξέρω. Μα γι' αυτό λέω για υστέρηση. Ακριβώς. Λέω για αυτονόητα πράγματα στο μεγαλύτερο νησί της χώρας με αυτές τις τεράστιες δυνατότητες. Και όμως μένει πίσω. Τώρα κύριε Τσουκαλά... Χρειάζεται παραπάνω φράγματα για το νερό. Βέβαια. Πολύ μεγάλο. Πολύ βασικό. Αυτό. Τεράστια θέματα. Λοιπόν, στο επίκεντρο της... υπάρχουν οδικά δίκτυα που εγκαινιάστηκαν στην Κρήτη και λειτουργούν τα μισά. Καλά. Ας μην πιάσουμε το θέμα εγκαίνια τώρα κύριε Τσουκαλά. Είναι μονεμένη υπόθεση. Λοιπόν, στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, ειδικά το τελευταίο διάστημα, νομίζω όλοι το έχουν διαπιστώσει, βρίσκονται η ακρίβεια, τα οικονομικά, τα εργασιακά. Είναι το σημείο κλειδί σε αυτή την προεκλογική περίοδο, η ακρίβεια, τα οικονομικά. Δεν ξέρετε, η ακρίβεια προφανώς, ενώ έχει έρθει σε ένα εισαγόμενο μέγεθος, η διαχείρισή της έχει την υπογραφή της κυβέρνησης. Uh-huh. Δεν λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα τα οποία τα ψηφίζει και τα εφαρμόζει δύο μήνες μετά. Από την ψήφιση μέχρι την εφαρμογή, οι τιμές κάνουν ράλι. Και όταν απλά τα μέτρα εφαρμοστούν, οι τιμές επανέρχονται εκεί που ήταν. Είναι υποστελεχωμένη η Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν υπάρχει ενιαία αρχή καταναλωτή. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι με μια επιστολή θα λύσει το θέμα, ενώ ήδη σε ένα χρόνο πριν έλεγε ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει η χώρα μπανανία από τις πολυεθνικές. Σήμερα είναι σαν να ομολογεί αυτό και στέλνει την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιν, η οποία τι είναι, η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι η άμεσα υπεύθυνη για τη λανθασμένη αντιμετώπιση της ακρίβειας πανευρωπαϊκά. Άρα στην ουσία είναι σαν να ασκεί και κριτική στην κυρία Φοντερ Λάιν, άρα ασκεί κριτική στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να στηριχθούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, οι οποίοι για παράδειγμα, δύο χρόνια πριν, όταν η ΕΚΟ του είπε ότι το φάρμακο στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων, εμείς τι είπαμε Σοσιαλιστές, είναι μια λάθος πολιτική και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, όπου είχε περάσει ήδη μια δεκαετία πολύ μεγάλη αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Κυριάρχησε όμως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο συνένεσε στην πολιτική αυτή της ΕΚΟ. Τώρα, ουσιαστικά είναι η τελευταία φορά που τα λέμε πριν από τις εκλογές εδώ. Απευθυνόμενοι πια στον κρητικό λαό, τι θέλετε να πείτε στους ανθρώπους? Φαντάζομαι ότι το πρώτο και κυρίαρχο είναι να θεωρήσουν ότι η Κυριακή αυτή των εκλογών είναι μια σπουδαία Κυριακή για τη ζωή μας, με δεδομένο ότι 8 στις 10 αποφάσεις που παίρνονται για τη ζωή μας παίρνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι? Τα πολύ μεγάλα ζητήματα της ενιαίας πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Ειδικά αν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ που λέει ότι το ΝΑΤΟ θα φύγει πάνω από την ομπρέλα ασφαλείας της Ευρώπης, είναι μείζονος σημασίας. Το πώς θα ελέγξουμε τη δημογραφική συρρήγνωση της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η Ευρώπη παράγει μόνο πια το 5% του παγκόσμιου ΟΑΕΠ,
ενώ παρέλαγε το 12% πριν μια δεκαετία. Η χώρα μας είναι η δεύτερη πιο γερασμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προβολές του μέλλοντος δείχνουν ότι αν γίνουμε 8 εκατομμύρια, αυτό σημαίνει 48 δις λιγότερο ΑΕΠ, σημαίνει λιγότερη παραγωγικότητα, χειρότερο επίπεδο ζωής. Πρέπει να δούμε πώς θα ενταχθεί η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική στο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης και στις εργασιακές σχέσεις. Εμείς παλεύουμε για ένα μοντέλο κοινωνικό με λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους μισθούς, καλύτερα ώρα ηλικίας, υψηλότερες συντάξεις, καλύτερα συστήματα υγείας, δημόσια, δωρεάν, για ένα νέο κοινωνικό κράτος. Για το πώς θα διασφαλίσουμε επιχειρηματιστική επάρκεια και διατροφική ασφάλεια, ενεργειακή αυτονομία, αυτά θα κρατούν στην Ευρώπη. Αλλά παράλληλα πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο στην Ελλάδα, πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις που έχει ο τόπος, και αυτό περνάει μέσα στην πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές, αυτό περνάει μέσα από το να ανασυντεθεί η δημοκρατική παράταξη. Άρα, απευθυνόμενο στον κρητικό λαό, ο οποίος είναι ταυτισμένος με τη δημοκρατική παράταξη, είναι ταυτισμένος με τις πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος πέτυχε τον εθνικό διπλασιασμό της χώρας, έτσι το ΠΑΣΟΚ με τη δημιουργία της μεσαίας τάξης πέτυχε τον κοινωνικό διπλασιασμό. Αυτό πρέπει να ξανακάνουμε τώρα, να δημορφώσουμε ξανά μια νέα ισχυρή μεσαία τάξη με πολιτικές κοινωνικής κινητικότητας, να υπερασπιστούμε τους ευάλωτους και να αλλάξουμε και να ξαναδώσουμε ελπίδα είναι σαφές, στη νέα γενιά. Είναι σαφές το στίγμα, κύριε Τσουκαλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ, εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Γεια σας.